Τώρα για την ενδοοικογενειακή βία, την παιδική κακοποίηση, τη σεξουαλική βία, για όλα αυτά δηλαδή που παρακολουθούμε σοκαρισμένοι το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους και αμέτωχους. Θα μιλήσουμε στο σημείο αυτό του δελτίου μας. Φιλοξενούμε την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μεντούσα Survivor. Ο Σύλλογος τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας για θύματα βία στη Χαλκίδα. Στόχος όμως είναι να επεκταθεί με εθελοντές σε όλη την περιφέρεια Στερεάς. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Αθηνά Εσκιόγλου. Μας αναμένει σε σύνδεση Skype και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Ο Σύλλογος Μεντούσα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιστημονικού περιεχομένου, που συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς βέβαια. Ο στόχος είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Η βία μας αφορά όλους. Η βία πρέπει να μην γίνει καθεστώς. Και αυτό που έχουμε ως στόχο μέσα από το πιλωτικό πρόγραμμα της ομαδικής θεραπείας είναι να κάνουμε τα θύματα να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι και δεν είναι οι μόνοι. Αφορά άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, άνω των 18 ετών, και είναι σε ξεχωριστά γκρουπ οι άντρες και σε ξεχωριστά γκρουπ οι γυναίκες. Το πρόγραμμα είναι περίπου για κάθε γκρουπ μία ώρα, μία φορά την εβδομάδα. Είναι εντελώς δωρεάν για όλους και καλύπτει όλα τα είδη βίας χωρίς να υπάρχει κανένας να ξεχωρίζουμε δηλαδή αν είναι οικονομική βία, σεξουαλική βία, πώς λένε, κακοποίηση η οποία είχε προϋπάρχει σε παιδική ηλικία και τώρα το άτομο το οποίο έχει ενηλικιωθεί χρειάζεται βοήθεια. Και πώς σας βρίσκουν, κυρία Εσκιόγλου, τα θύματα, πώς έρχονται σε επαφή μαζί σας? Μπορούμε να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, δηλαδή κάποιος που μας ακούει τώρα και θέλει να συμμετέχει σε αυτή την ομαδική θεραπεία, να μιλήσει μαζί σας. Πώς μπορεί να σας βρει? Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στο medusasurvivor.org ή με email στο info.medusasurvivor@gmail.com. Ο στόχος που έχουμε εμείς είναι να καταλάβουν ότι το πρόγραμμα αυτό, το πιλωτικό, ενώ ξεκινάει στη Χαλκίδα, θέλουμε να επεκταθούμε και σε άλλους δήμους μέσα στην περιφέρεια. Ξέρουμε ότι το φαινόμενο της βίας έχει επεκταθεί τα τελευταία 2 χρόνια ιδιαίτερα στην κοινωνία μας και θέλουμε ο κόσμος να νιώθει ότι μπορεί και να μιλήσει, και γι' αυτό θα κάνουμε και ένα επιμορφωτικό έτσι τύπου ημερίδα 3 Δεκεμβρίου για όσους θέλουν. Επίσης είναι είσοδος ελεύθερη για όσους ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Θα γίνει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Χαλκίδας. Και στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκίδας, λοιπόν, έτσι. Μπράβο, ναι. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά στη Χαλκίδα. Mm-hmm. Και επιδιώκει ο σύλλογός μας την αναμόρφωση του ποινικού δικαίου σε ό,τι αφορά τις ποινές και την ενημέρωση της κοινωνίας σε θέματα βίας. Η ημερίδα θα έχει ως θεματική ενότητα την παιδική κακοποίηση και θα γίνει αποκλειστικά από επιστήμονες, οι οποίοι έρχονται εθελοντικά και δίνουν τον χρόνο τους, και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια για το έργο που κάνουν. Εστιάζει λοιπόν στην κακοποίηση των παιδιών η συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να έρθει σε επαφή και επικοινωνία μαζί σας να βρεθεί εκεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας. 3 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω. Και πραγματικά είμαστε σοκαρισμένοι με όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί θα περίμενε κανείς το 2022 μια σύγχρονη κοινωνία να έχει θεραπεύσει όλα αυτά τα φαινόμενα? Είναι όμως σαν να πηγαίνουμε πίσω. Συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Έχετε απάντηση εσείς γιατί συμβαίνει αυτό? Η βία προϋπήρχε, απλά στη σημερινή κοινωνία όπου υπάρχει η δυνατότητα στον κόσμο να επικοινωνεί είτε μέσω μαζικής επικοινωνίας, του ίντερνετ, το Facebook, το Instagram, το Twitter, όλες αυτές οι πλατφόρμες βοηθούν τον κόσμο να νιώθει ότι πλέον δεν είναι μόνος και ότι μπορεί να μιλήσει. Και αυτό είναι το οποίο βλέπουμε τώρα. Είναι το φαινόμενο που ο κόσμος αρχίζει και μιλάει. Ανοίγουν τα στόματα, αρχίζουν να γίνονται δημόσια τα περιστατικά, ενώ στο παρελθόν αυτά αποσιωπούντουσαν μέσα από την κοινωνία ή, ας πούμε,
μέσα στην οικογένεια και δεν μαθευόντουσαν. Ναι, τραγική είναι και αυτή η ανάγνωση του φαινομένου που κάνετε τώρα. Δηλαδή ότι συνέβαινε, αλλά εμείς κλείναμε τα μάτια και τα αυτιά. Αυτό δηλαδή γινότανε. Ναι, δυστυχώς αυτό βλέπαμε. Και όταν ξεκινήσαμε το σύλλογο, το πρώτο που κάναμε τα δύο πρώτα χρόνια ήταν συνεχόμενες ενημερωτικές εφημερίδες, έτσι ώστε να φτάσουμε τα ταμπού και να πούμε στον κόσμο ότι το σύνθημα είναι «Βλέπω, ακούω, μιλάω, σταματάω την ενδοοικογενειακή βία». Μάλιστα. Μεντούσα Survivor, λοιπόν, θύματα βίας, γυναίκες, παιδιά, άνδρες, μπορούν να βρουν βοήθεια εκεί, έναν άνθρωπο να τους συμβουλεύσει για το πώς μπορούν να αμυνθούν, να μην νιώθουν μόνοι. Δίνετε και νομικές συμβουλές, δίνετε και νομική βοήθεια, ναι, για το πώς μπορούν να ξεφύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο ψυχολογική υποστήριξη είναι, κυρία Σκιογλού? Όχι. Είναι ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικής βοήθειας. Έχει να κάνει και με το νομικό κομμάτι. Δίνουμε νομικές συμβουλές εντελώς δωρεάν. Υπάρχουν συμβουλές επιστημονικές στο κομμάτι της ιατροδικαστικής, της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής. Έχουμε, όπως είπα και πριν, επενδύουμε και σε κενά του νόμου. Όταν δούμε ότι σε κάποιο νομοθέτημα υπάρχει ένα κενό του νόμου, επενδύουμε και σε αυτό. Θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει ισότητα μέσα στο σύλλογό μας και δυστυχώς, θα το πω και δημόσια, το 40% των περιστατικών που βλέπουμε εμείς έχει άντρες θύματα βίας. Κάτι το οποίο ήταν ένα τεράστιο ταμπού μέχρι πρόσφατα. Οι άντρες δεν μιλούσαν πολύ εύκολα για αυτό το φαινόμενο που συνέβαινε σε εκείνους. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.